Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται και στην Αρκαδία. Η παραγωγή του Κάστανου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Η παραγωγή που αυτή, μάλιστα παραγωγή, δεν αποζημιώνονται κιόλας. Και θα μας πει περισσότερα για αυτά τα θέματα ο πρόεδρος της κοινότητας της Καστάνιτσας, Παναγιώτης Πέτρου. Είναι κοντά μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει εκεί και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες φυσικά για το τι αντιμετωπίζουν και οι κάτοικοι της περιοχής που είναι και παραγωγή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σπυροπούλου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Και ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η παραγωγή μας. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας. Εσείς φαντάζομαι ότι είσαστε και ο ίδιος παραγωγός, έτσι. Έχετε κάστανα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε γνωρίζετε και εκ του έσου τα προβλήματα. Τι γίνεται φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές? Έχει μειωθεί κατά πολύ η παραγωγή και θέλω να μιλήσουμε και με ποσοστά. Πόσο έχει μειωθεί η παραγωγή? Η παραγωγή φέτος είχε μειωθεί, να σας πω, 90%, να μην σας πω 100%. Απίστευτο. Απίστευτο. Αυτό, για ποιο λόγο η μείωσή της είναι τόσο μεγάλη? Αυτό, εντάξει, είναι η κλιματική αλλαγή τώρα που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα που γνωρίζουμε όλοι. Αλλά εμείς έχουμε και παλαιότερα προβλήματα. Έχουμε περίπου 4.500 στρέμματα. Είναι από τις μεγαλύτερες κάστανο έκταση σε όλη την Ελλάδα. Και είχαμε εμείς τη μελάνωση και το έλκος πολλά προβλήματα. Αλλά τώρα μας έχει έρθει η κόκκινη σφίκα και η λεγόμενη θέα σύψη. Α, μάλιστα. Οπότε αντιμετωπίζετε και άλλα προβλήματα έξτρα. Η σφίκα είναι που δεν αφήνει να πετάξει βλαστούς στο δέντρο και μειώνει την ανθοφορία και μειώνει την παραγωγή αμέσως στο 70%. Το περιμένατε ότι θα έχετε φέτος όλα αυτά τα θέματα? Το ξέρατε? Όχι. Δεν το ξέρατε. Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης τώρα της σφίκας για να προλάβετε έστω του χρόνου να είσαστε έτοιμοι? Η σφίκα την έχουμε 6-7 χρόνια. Δεν έχουμε δει κάποια βελτίωση μέχρι τώρα και αν έχουμε δει, έγινε πολύ μικρό το ποσοστό. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα εμάς που είναι τώρα είναι η θέα σύψη. Η θέα σύψη είναι που σαπίζει τον καρπό, το μαζεύουμε καλά και σε μία-δύο μέρες είναι σάπιος. Και δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και ούτε υπάρχουν φάρμακα να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα, στο χωριό, στην Καστάνιτσα, πώς είναι οι μόνιμοι κάτοικοι, να μας πείτε, κύριε Πέτρου? Οι μόνιμοι κάτοικοι τώρα που είναι το χειμώνα είναι 20-30 άνθρωποι. 30 άνθρωποι. Οι 30 από αυτούς τους ανθρώπους ασχολούνται με την παραγωγή του κάστανου, ασχολούνται με τη γεωργία? Είναι πολλοί που ασχολούνται, γιατί είναι 4.500 στρέμματα. Είναι πολύ μεγάλη έκταση. Το μόνο κακό είναι ότι κανένας νέος δεν ακολουθεί αυτή τη δουλειά και να σας πω την αλήθεια, και εγώ στα παιδιά μου δεν τους επιτρέπω να ακολουθήσουν αυτή τη δουλειά έτσι όπως πάνε τώρα τα πράγματα. Είμαστε αβοήθητοι. Ζητάμε τουλάχιστον μια στήριξη τώρα για τη θέα σύψη, γιατί ξέρουμε όλη η Ευρώπη δίνει μια πενταετή η στήριξη αυτή την αρρώστια, μέχρι να δουν τι θα γίνει. Εμείς δυστυχώς είμαστε στο πουθενά ακόμα, δεν μας έχει ενημερώσει κανένας για τίποτα και έχουμε σοβαρά προβλήματα. Και δεν ξέρουμε Μηδενικές αποζημιώσεις για εσάς. Δεν μπορείτε να λάβετε κάποια αποζημίωση. Άλλο πρόβλημα κι αυτό. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα κι αυτό, γιατί την καστανιά δεν την έχουν εντάξει σε καμία καλλιέργεια και είναι ακόμα στα δασικά προϊόντα. Οπότε είναι, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αυτό τι σημαίνει? Αυτό δεν μπορεί να μας αποζημιώσει και το ΛΓΑ ακόμα για ζημιές και τέτοια, γιατί είναι σε κάποια δέντρα είναι σε δασικό τέτοιο. Είναι σε δασική έκταση. Οπότε δεν αποζημιώνονται. Ναι, είναι σε δασικά προϊόντα. Δεν είναι δασικά προϊόντα. Είναι σε δασικά προϊόντα. Και εμείς η καστανιά, σας λέω, είναι 4.500 στρέμματα. Είναι μονοκαλλιέργεια για το χωριό. Είναι το μεγάλο ζήτημα ότι είναι μονοκαλλιέργεια. Δεν έχουμε άλλη καλλιέργεια. Είναι αυτή η καλλιέργεια μας. Και τώρα έχουμε 5 χρόνια να πάρουμε παραγωγή. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Γι' αυτό ζητάμε και από το κράτος να σκύψει το κεφάλι στα σοβαρά προβλήματα που έχουμε. Είναι πολύ σοβαρά τα θέματα. Είναι αποκλειστικά το εισόδημά μας αυτό. Εμείς, επειδή βλέπουμε και εικόνες από το πανέμορφο χωριό σας στην Καστάνιτσα, θα ήθελα να πούμε και κάτι για το χωριό σας, γιατί πραγματικά πρέπει να έρθει. Είναι πανέμορφο το χωριό. Είναι τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, κάνουμε την γιορτή Καστάνου, που μαζεύονται χιλιάδες επισκέπτες, αλλά και γενικά όλο τον χρόνο. Είναι ένα χωριό, εντάξει, που μπορεί να φιλοξενήσει πολύ κόσμο. Έχουμε ξενοδοχεία, έχουμε BRB. Τώρα φτιάχνει μια μεγάλη μονάδα ξενοδοχειακή στο χωριό μας. Είναι παραδοσιακός οικισμός. Είναι όλο πλακόστρωτο. Είναι όλο με πλάκες οι σκεπές απάνω. Είναι το αρχαιότερο τσακωνοχώρι. Α, μιλάγανε τσακώνικα και εκεί.
Είναι το αρχαιότερο τσακονοχώρι. Είναι ένα πανέμορφος οικισμός. Είναι ένα παραδοσιακό χωριό που, δηλαδή, όποιος έρθει θα φύγει με πολύ γεμάτες μπαταρίες. Έτσι. Να ξέρετε ότι πρέπει να τα πούμε και στο εντός Αρκαδίας, βέβαια. Γιατί εγώ κάνω μια εκπομπή κάθε Παρασκευή σε 9 το βράδυ να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα και για το κάστανο και το γλυκό κάστανο που φτιάχνετε, αλλά και για την πάστα κάστανου. Που είχε έρθει και ο Τάκης Κούρος και είχε φάει από το γλυκό το οποίο φτιάχνετε. Και πολλά φαγητά με κάστανο. Και να έρθετε όποτε θέλετε. Εννοείται. Είναι τιμή μας να σας φιλοξενήσουμε. Λοιπόν, στο χωριό θέλω μας. Λίγο την κάμερα σε μένα για να δείτε το γλυκό αυτό που λέμε, παιδιά. Για φέρτε λίγο την κάμερα να το δείξω. Σε ποια θέλετε. Είναι αυτό το γλυκό. Κάπου πιο κοντά. Ας έρθει πέντε. Είναι γλυκό το οποίο είναι σαν πάστα σοκολάτας και από πάνω έχει και κάστανο, έτσι. Ναι. Για δείξτε, ρε παιδιά. Να πάτε να δοκιμάσετε και το γλυκό, εννοείται. Εγώ σας το συστήνω. Α, ωραία, δεν μας θέλει, αλλά δεν πειράζει. Θα το στείλω εγώ στο control να το δείξουμε μετά. Κύριε Πέτρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να ενισχύσετε το χωριό, να ενισχύετε τα χωριουδάκια τα οποία μας έχουν ανάγκη. Έστω τα καφενεία. Αυτό προσπαθούμε. Αυτό προσπαθούμε να κρατήσουμε τον νέο κόσμο απάνω. Να τον κρατήσουμε κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.